Πάμε να υποδεχθούμε για να καλημερίσουμε κοντά μας την κυρία Γιάννα Κανέλη, συνάδελφό μας και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και μου, καλημέρα, Ευλαμπία μου. Καλώς την. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Μίκη, με τις δύο εικόνες που έχουν διαμορφωθεί. Και το λέω αυτό γιατί ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, το λέγαμε και χθες και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν το διαφήμισε, φαίνεται να έχει παίξει σωστά έναν καθοριστικό, πυροσβεστικό ρόλο προκειμένου να διευθετηθεί όλο αυτό, όλη αυτή η διαμάχη γύρω από το πού ακριβώς θα γίνει η κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύο εικόνες λοιπόν είναι από τη μία η Ελλάδα που αποχαιρετά το μεγάλο εθνικό κεφάλαιο, ο κόσμος στη Μητρόπολη, ο Μίκης που ο καθένας έχει μέσα του, και η άλλη εικόνα είναι αυτή η στενάχωρη συζήτηση στους κόλπους μιας οικογένειας με πολύ βαρύ όνομα γύρω από τις επιθυμίες του μεγάλου συνθέτη. Κοίταξε, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι εκτελεστής στην πραγματικότητα της διάταξης τελευταίας βουλήσεως, όπως λέγαμε παλιά στα νομικά, της πολιτικής, ηθικής και, αν θα σου έλεγα, πολύ σημαντικής διαθήκης του Μίκη Θεοδωράκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να πεθάνει σαν κομμουνιστής και απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκ των πραγμάτων ξέρει πολύ καλά τι θέλει και, όπως αποδείχθηκε και από επιστολές που έχει στείλει στα Χανιά, ήταν κάτι που το είχε αποφασίσει, το είχε σχεδιάσει και το είχε, αν θέλεις, οργανώσει στο κεφάλι του. Είναι από τους ανθρώπους που φεύγουν και αφήνουν το μάτι του το κόσμο συνειδητά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι, ας γίνω και λίγο μελοδραματική, αλλά είμαι και ακριβής σε αυτό που θα σου πω, είναι η κατάρα των ατριδών. Είναι η κατάρα? Των ατριδών. Των ατριδών. Μάλιστα. Δεν ξέρω ελληνική οικογένεια, και δει με βαρύ όνομα, που να μην έχει στους κόλπους της μία ενδοοικογενειακή φοβερή διαμάχη. Το να σκιαμαχείς με τον νεκρό όμως είναι άλλο πράγμα. Θα το θεωρήσω ασέβεια να πω παραπάνω πράγματα για αυτό. Είμαι πολύ συγκαταβατική με τα πάθη, τις ανάγκες και το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στην πολύ μεγάλη τους απώλεια. Νομίζω ότι ο γιος του είπε κάτι ακριβές. Δεν ανήκει σε εμάς ποτέ ο πατέρας μου. Ναι, ναι. Φρόντισε γι' αυτό ο ίδιος. Mm-hmm. Ανήκει σε όλους. Και όντως ανήκει σε όλους. Το πρόβλημά μου δεν είναι λοιπόν ενδοοικογενειακά, ψυχολογικά, πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται κάποιες κόντρες που και εμείς οι δημοσιογράφοι τις διωγγώνουμε. Πίστεψέ με. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι ίδιοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι, θα επιμείνω, και οι δημοσιολογούντες και οι ομιλούντες περί το Θοδωράκη και όλοι, φροντίζουμε να πλασάρουμε πιο πολύ τη μούρη μας, πιο πολύ το έντυπό μας, πιο πολύ την εφημερίδα μας, μπροστά από το Μίκη και από τη Μεγάλη Απώλεια. Ναι, αλλά αυτό είναι μία κατάπτωση. Ναι. Είναι μία έκπτωση. Δεν είναι κάτι που γεννήθηκε. Είναι και κόντρα στον κόσμο που είναι η λαοθάλασσα που πηγαίνει αυτή τη στιγμή με σούσεις της πανδημίας, τραγουδώντας τα τραγούδια του, χωρίς να ρωτάει κανένας ποιος είναι, από πού ήρθε, γιατί ήρθε, να πάει να αναποθέσει ένα λουλούδι και να προσκυνήσει. Ναι. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, τα έχουμε κάνει ίσωμα. Κοίταξε τώρα. Την έννοια προσκύνημα, την έννοια τιμή, την έννοια μέγας. Η Γιάννα λέει κάτι. Αποδίδουμε το μέγας στον πρώτο τυχόντα. Έχει δίκιο. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι, αυτό που περιγράφεις προφανώς και είναι στο μυαλό όλων μας. Ρε παιδιά, και εδώ ας πούμε, από το πρωί λέμε να φύγουμε από αυτό, να μην συζητήσουμε, να μην το διωγγώσουμε παραπάνω από όσο, από και όσο είναι. Και επιλέξαμε την Παρασκευή που ανήκει είναι σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, η εκπομπή επέλεξε να μην ασχοληθεί. Ασχοληθήκαμε μόνο όταν πήγε προς το δικαστήριο. Κατά την άποψή μου, πολύ καλά κάνατε. Η Γιάννα που έχει διευθύνει έντυπα, η Γιάννα που είναι παλιά δημοσιογράφος, με μεγάλη πείρα και μεγάλη κρίση, ξέρεις και εσύ ότι αν βρισκόσουν μπροστά σε αυτές τις δύο εικόνες, με έναν τρόπο θα έπρεπε και ως μήνυμα, ρε παιδί μου, να το περιγράψεις. Να πεις ότι αυτό δεν αξίζει το Μίκη. Δεν αξίζει το μέγεθος αυτού του ανθρώπου. Όχι, Μανούλα μου, δεν τα περιγράφεις όλα. Πώς θα σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Δεν έχεις ανάγκη να τα περιγράψεις, ναι, όλα. Κακά τα ψέματα. Μην νομίζεις και ότι η περιγραφή είναι πάντοτε καλή. Γίνεται κατά κλικ.
γίνεται για τις πωλήσεις. Η είδηση έχει γίνει εμπόρευμα. Έχω πλήρη συνέστηση αυτού του πράγματος. Δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστη, κάθε άλλο παρά. Λέω ότι το να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ναι, σε αυτό το μπόι των ανθρώπων που λένε οι κομμουνιστές. Σε τελευταία, να σας το πω λίγο πιο χοντρά. Και αντικομμουνιστής να θες να γίνεις ή να είσαι και να θες να το δείξεις, εσεβάσου την ώρα της κηδείας. Ναι. Και μην το δείξεις πάνω στην ώρα της κηδείας. Μην βγάλεις το φοβερό, φτηνό, πλάγιο ή φανερό αντικομμουνισμό σου. Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε πάλι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δες το στους αντιεμβολιαστές. Δες το στους αντιεμβολιαστές, σου λέω. Που υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φοβάται, τα αντιφατικά μέτρα του έχουν κάνει το μυαλό σούπα, ναι, δεν μπορεί να αποφασίσει, αισθάνεται ανασφάλεια και δεν είναι αντιεμβολιαστές, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο, θέλω να πιστεύω. Στα αλήθεια και ειλικρινά. Ναι, για να ούτε. Έτσι είναι, δεν ναι, όλοι είναι από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά δεν ένα είναι μόνο. Ένας φασισταριού, ναι, ο οποίος το έχει κάνει μπαντιέρα, μα ένας θεσμός φασισταριού. Περίμενε τώρα. Το έχει κάνει μπαντιέρα, βγαίνει ένα λεπτό. Γιατί θέλω να το συζητήσω αυτό που λες. Για να λέει αυτό για το που λες πρέπει να συζητηθεί.